10 και 25 πρωτολεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και συνδόμαστε ταυτόχρονα και με το Μενίδη, εκεί που θα δούμε την Αθανασία Νεζάκη, έξω από το δημαρχείο βρίσκεται, αλλά και με την Ρίκο Μέξ. Ο κύριος Μιλτιάδης Εύερτη, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να τον δείτε. Βέβαια, το ζητήσαμε να μας πει μια κουβέντα, αυτό κατέστηκε αδυνατόν. Θέλει να ανέβει επάνω να μιλήσει με τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους. Είμαστε λοιπόν έξω από. Η εικόνα που επικρατεί εκεί πέρα είναι πια. Άκη, με λίγα λόγια, είναι οργή, αγανάκτηση και ένταση. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και εσείς που η εικόνα μιλάει πραγματικά από μόνη της. Αν άνθρωποι... μπορεί να ανοίξει το πλάνο, να δούμε λιγάκι. Βεβαίως, θα το κάνουμε. Γίνονται τα ίδια που γίνονταν και χθες, Αθανασία. Ίσως, Άκη, και σε μεγαλύτερο βαθμό, διότι οι ώρες περνούν, τα προβλήματα παραμένουν για κάποιους ανθρώπους και από ό,τι καταλαβαίνετε, τα νεύρα τους έχουν σπάσει και πραγματικά ο μόνος τρόπος για να τους ακούσουν από ό,τι ήδη πιστεύουν είναι οι φωνές, οι διαμαρτυρίες, ακόμα πολλές φορές και το ξύλο. Πραγματικά, δυστυχώς, αλλά έτσι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι είναι ωραία πράγματα αυτά. Νομίζω ότι η υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο καλύτερος σύμβουλος, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Η υπομονή όμως, Άκη, δυστυχώς εξαντλείται. Να πούμε λοιπόν ότι είναι η δεύτερη μέρα υποβολής των αιτήσεων εδώ στην δημαρχία του, στο Δημαρχείο του Μενιδίου. Προκειμένου στους σεισμοπαθείς να καταβληθεί το ποσό των 200.000 δραχμών. Ναι. Όμως τα παράπονα, Άκη, είναι πολλά. Εγώ θα τα πω με δύο λόγια και από εκεί και πέρα θα δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους σεισμοπαθείς που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι το πρόβλημα. Ναι. Κάποιοι δεν έχουν ακόμα σκηνές. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν έχουν ακόμα σκηνές. Πόσοι περίπου είναι αυτοί που δεν έχουν. Που είναι στον δρόμο. Αριθμός, Άκη, είναι αδύνατο να καταγραφεί. Ναι. Κάθε λεπτό έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος που εκφράζει αυτό το παράπονο. Υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα. Δεν έχουν περάσει μηχανικοί από πάρα πολλές πολυκατοικίες, πάρα πολλά διαμερίσματα. Εμείς ήμασταν εδώ την ώρα που έφευγαν οι μηχανικοί. Η ώρα έχει πάει 10 και 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε, για κάποιους ανθρώπους αυτό είναι ήδη αργά, διότι πραγματικά όχι απλά ξυπνούν νωρίτερα, δεν κοιμούνται καν λόγω του προβλήματος που υπάρχει. Και βεβαίως, Άκη, το πρόβλημα που αναφέραμε και χθες, πολυκατοικίες τις οποίες και διαμερίσματα έχουν καταγραφεί ως πράσινες, έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινες, δηλαδή ως κατοικήσιμες, και όμως το πρόβλημα, από ό,τι λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί, είναι τόσο σοβαρό που πραγματικά δεν μπορούν να μείνουν μέσα. Μαζί μας λοιπόν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, απλοί πολίτες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα. Δίπλα μου είναι ο διαχειριστής μιας τέτοιας πολυκατοικίας, όπου ως επιτοπλίστων έχει άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και πολύτεκνους, έτσι, πολύτεκνες οικογένειες. Σωστά. Είμαστε κάτοικοι εδώ στο Γεροβουνό, μιας εργατικής πολυκατοικίας. Ναι. Με άτομα με ειδικές ανάγκες, δηλαδή πόδια, μάτια, και ως επιτοπλίστων πολύτεκνοι από 5 έως 8 παιδιά. Έχει χαρακτηριστεί πράσινη. Πέρασε κάποια επιτροπή, τριμελής επιτροπή, η οποία σε πλάσματα δευτερόλεπτα, δηλαδή σε 3 δευτερόλεπτα περίπου, έριξε μια ματιά εξωτερικά και έβαλε το χαρακτηρισμό πράσινο. Δεν μπήκαν καθόλου μέσα. Νομίζω ότι μπορείτε να με ακούσετε. Βλέπω ότι έχετε επιστροφή. Βεβαίως, έχει επιστροφή ο κύριος. Δεν μπήκαν καθόλου μέσα οι μηχανικοί στην πολυκατοικία. Μπήκαν ίσα-ίσα στο πλατήσκαλο μπροστά και τη χαρακτήρισαν πράσινη και είπαν ότι δεν είχαν χρόνο, θα περάσει και άλλη επιτροπή. Ναι. Σε ερώτηση δική μου. Το πράσινο τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να μπούμε μέσα και δεν έχουν ζημιά τα μπετά. Ναι. Πέραν από αυτό, τα ντουβάρια από το ισόγειο έως και τον τρίτο όροφο είναι ετοιμόροπα, ιδίως του ισογείου πρώτου και δευτέρου ορόφου. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να μπούμε μέσα να κατοικήσουμε, γιατί ανά πάσα στιγμή έστω και ένα τούβλο να πέσει στο κεφάλι, παρόλο που είναι έτοιμα να πέσουν τα ντουβάρια, θα δημιουργήσουν οπωσδήποτε κάποιο ατύχημα. Τους είπατε ότι υπάρχουν αυτές οι ρογμές στους τείχους, στα τυχώματα των διαμερισμάτων και δεν ήθελαν να μπουν μέσα, δεν καταλαβαίνω. Τους είπαμε ότι μπορείτε εσείς να στεγαστείτε εδώ. Λέει, εγώ τα παιδιά μου δεν τα έβαζα, αλλά εγώ ίδιος τα έμπαινα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τώρα να βάλουμε ανθρώπινες ζωές μέσα σε κάτι το οποίο είναι ορατό. Δηλαδή ότι θα πέσει με ένα πολύ μικρό σεισμό, δηλαδή 3-4 ρίχτερ περίπου. Πέραν από αυτό, ήρθαμε τώρα για δεύτερη φορά, τους ζητήσαμε να περάσουν, να το δουν λίγο καλύτερα. Ναι. Και να μας δώσουν κάποιο έγγραφο το οποίο να λέει ότι μπορούμε όντως να κατοικήσουμε. Ναι. Αυτό δεν είναι δυνατό, λέει, να γίνει, μας είπαν. Απλά θα περάσει να περιμένουμε κατά τη διάρκεια σε 1-2 μήνες πόσο θα περάσει μια άλλη επιτροπή. Μια άλλη επιτροπή, αλλά ωστόσο μπορούμε να κατοικήσουμε. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να επιτρέψουν να βάλουμε μέσα τα παιδιά μας και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες να κατοικήσουν σε αυτή την πολυκατοικία. Την ώρα του μετασεισμού, πού βρισκόσασταν? Είμαστε 20 οικογένειες, περί τα 120 άτομα. Την ώρα του μετασεισμού, του σημερινού, του πρωινού. Ήμασταν εδώ στη Δημαρχία, εγώ προσωπικά, τα υπόλοιπα μέλη είμαστε απέναντι σε 10 σκηνές που κατοικούμε ανά 2 οικογένειες, περίπου τα 15 άτομα η κάθε οικογένεια. Μάλιστα.
Βέβαια κάτι είναι και αυτό, γιατί υπάρχουν ακόμα άτομα εδώ που δεν έχουν πάρει καθόλου σκηνή. Άκη, σε αυτό το σημείο μου επιτρέπεις, παρατηρείτε φαντάζομαι την ένταση που επικρατεί. Μας δηλώνει κάτι, ακούμε κάτι από κάποια κύριε αυτή τη στιγμή, ότι είναι άκυρες οι αιτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τη φωνάξουμε κοντά μας. Ελάτε λίγο κοντά μας. Είναι πραγματικά η ένταση πάρα πολύ μεγάλη, δεν δέχονται να έρθουν να μιλήσουν κοντά μας. Είπαν ότι είναι άκυρες αιτήσεις, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να διαπιστώσουμε. Να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω εγώ είμαι μέσα από εκεί. Και είπανε, σταματήστε. Σταματήστε και είπε. Αν θέλει ο κύριος, μισό λεπτό, Αφανασία, πες του μισό λεπτό. Μισό λεπτό, η κυρία Άκη δεν δέχτηκε να έρθει. Ναι, αλλά μη φωνάζει για να καταλάβουμε τι ακριβώς θα πει. Ωραία, εξηγήστε μας λίγο πιο ήρεμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Ήμουνα τώρα μέσα και είπε ότι τη βεβαίωση που θα πάρεις από τον μηχανικό ότι το σπίτι σου είναι ακατάλληλο, εάν θα πας στην ομαρχία με αυτό να πάρεις την επιταγή, δεν το δέχεται η ομαρχία. Γιατί δεν το δέχεται. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα το περιμένουμε, δέχεται. Θα περιμένουμε, λέει, να έρθει ο μηχανικός να μας δώσει βεβαίωση όποτε κρίνουν αυτοί σωστό. Είναι δηλαδή άγνωστη η στιγμή. Άγνωστη. Αλλάξαν το νόμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν μπερδευτεί το ποιος θα δώσει τα λεφτά, έχουν τσακωθεί στη ρολεξία. Μισό λεπτάκι. Αν γίνεται, παρακαλώ πολύ την Κατερίνα Αφανασιάδη να πάρουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον δήμαρχο του Μενιδίου, να μάθουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό, Άκη, δεν ξέρω αν θέλεις να δώσουμε το λόγο και σε κάποιον άλλο κύριο. Θέλω να το διευκρινίσουμε ακριβώς. Ελάτε λίγο κοντά μου. Αφανασία Νεζάκη, αν μπορούμε, σε παρακαλώ πολύ, να το διευκρινίσουμε απολύτως το τι τους είπαν μέσα. Βεβαίως. Ελάτε λίγο δίπλα μου να μας εξηγήσετε. Είναι μια αίτηση, Άκη, που έχει χαρακτηριστεί το σπίτι κίτρινο. Ωραία. Μετά από 4 ημέρες ταλαιπωρίας, ναι, από την Τετάρτη, ναι, που περάσαν οι μηχανικοί, το πήρα 9.30 ώρα το βράδυ αυτό. Πήγα σήμερα στην ομαρχία και λέει, μας κάναν τηλέφωνο από το Υπουργείο, δεν γίνονται δεχτά και όσα έχουμε δώσει, λέει, με αυτή τη βεβαίωση, τα χρεώνονται οι κοπέλες, λέει, τα λεφτά. Γιατί... Θα μας φέρετε, λέει, φωτοτυπία της αυτοψίας των μηχανικών. Λέτε τα χρεώνονται οι κοπέλες, τι εννοείται, τι γίνεται. Όσες έχουν δώσει επιταγές μέχρι τώρα, λέει, μπορεί να τα χρεωθούν οι υπάλληλοι. Δεν γίνονται δεχτά από το Υπουργείο αυτά. Ζητήσατε να δείτε το δήμαρχο, σας μίλησε. Μπορείς να το πλησιάσεις. Ο δήμαρχος σε πλησιάζει μόνο πριν τις εκλογές, όταν έρθει να σου δώσει το φακελάκι και να σου πει ψήφισέ με. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Τώρα δεν μπορεί. Δύο φορές απάνω και είναι σε σύσκεψη. Και χτες και προχτές και σήμερα είναι σε σύσκεψη. Και η αστυνομία μπροστά δεν σε αφήνει να περάσεις. Και ένα βασικό που πρέπει να τονίσουμε, ότι όσοι μηχανικοί ήρθαν να δουν τα σπίτια, κανένας δεν μπήκε μέσα, κανένας δεν είδε σχεδόν τίποτα και βάζανε ένα πράσινο ή ένα κίτρινο ακόμη και φεύγανε. Και δεν μας λέγανε αν θα πάρουμε βεβαίωση, πότε θα την πάρουμε και τι θα κάνουμε. Φεύγανε στο...